Αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με τη σύνταξη του αυτοβιογραφικού σημειώματος. Το συγκεκριμένο μάθημα θα διαπιστώσετε ότι δεν σας είναι μόνο απαραίτητο για τις ανάγκες του μαθήματος της Δευτέρας Λυκείου, αλλά και για την υπόλοιπη μας ζωή, γιατί όλοι θα κληθούμε κάποια στιγμή να συντάξουμε το δικό μας αυτοβιογραφικό σημείωμα. Η έννοια αυτοβιογραφικό σημείωμα είναι συνήθως ξένη σε πολλούς. Δεν την ακούμε συχνά και η αλήθεια είναι ότι πράγματι η έννοια τεμαχίζεται για λόγους συντομίας. Πολύ απλώς το λένε βιογραφικό σημείωμα ή σκέτο βιογραφικό. Διεθνώς έχει επικρατήσει όρος σεβέ από το λατινικό curriculum vitae. Λοιπόν, ο λόγος σύνταξής του είναι προκειμένου να αναζητήσουμε εργασία σε κάποιον φορέα, να το δώσουμε σε κάποιον εργοδότη, προκειμένου να του γνωστοποιήσουμε την επαγγελματική μας προϋπηρεσία, να του γνωστοποιήσουμε τις σπουδές μας, την κατάρτισή μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα αυτοβιογραφικά σημειώματα τα οποία μπορεί να συντάξει κανένας, αλλά ορισμένα στοιχεία είναι σταθερά σε κάθε βιογραφικό σημείωμα. Ας δούμε λοιπόν έναν ενδεικτικό τύπο αυτοβιογραφικού σημειώματος. Το αυτοβιογραφικό σημείωμα περιέχει κάποιες θεματικές ενότητες. Θα τις κάνουμε μία προς μία με χαρακτηριστικό παράδειγμα στην κάθε μία, προκειμένου και εσείς να προβείτε στη σύνταξη του δικού σας. Η πρώτη θεματική φυσικά ενότητα ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος, ενός βιογραφικού όπως το λέμε, η συντομία είναι τα προσωπικά στοιχεία. Όταν λοιπόν κάποιος θα κληθεί να γράψει τα προσωπικά του στοιχεία, έχει να αντιμετωπίσει τα εξής. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση τόπος μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, το fax δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, επειδή η χώρα μας πλέον έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής και λόγω των εποχών στις οποίες ζούμε, συνήθως τα τελευταία χρόνια ζητείται και υπηκότητα, αλλά και μητρική γλώσσα. Τα στοιχεία λοιπόν τα οποία δίνουμε θα πρέπει να παρουσιάζονται με εντελώς τηλεγραφικό και απρόσωπο τόνο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουμε πρώτο ενικό πρόσωπο, πρώτο πληθυντικό. Ο λόγος μας είναι απρόσωπος, ουδέτερος και ελλειπτικός. Δεν σχηματίζουμε ολόκληρες προτάσεις κανονικότατα, αλλά δίνουμε τις απαντήσεις μας εντάχει. Για παράδειγμα, το δικό μου θα έγραφε όνομα Αντώνιος Αντιλάμπρος Πατρόνυμο Ευστράτιος, ημερομηνία γέννησης 1η Οκτωβρίου 1980, η διεύθυνσή μας, το τηλέφωνό μας, το email μας, το fax μας, η υπηκότητά μας και φυσικά η μητρική μας γλώσσα. Αυτά λοιπόν είναι η ενότητα προσωπικά στοιχεία. Μετά την ενότητα προσωπικά στοιχεία θα ασχοληθούμε με τις σπουδές
και την κατάρτιση. Σε αυτό το κομμάτι φυσικά γράφουμε τα πτυχία τα οποία έχει αποκτήσει κάποιος, αλλά εδώ σε αυτή την ενότητα εντάσσεται ένα νέο στοιχείο σε σύγκριση με την προηγούμενη, ότι πλέον πρέπει να χρησιμοποιούμε αναλυτικές ημερομηνίες. Και πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κομμάτι, η πρώτη στήλη αυτής της θεματικής ενότητας πρέπει να απαρτίζεται από χρονολογίες. Για παράδειγμα, 1998 και γράφουμε π.χ. την ημερομηνία αποφύτισής μας από το λύκειό μας. Αποφύτιση 10 με γενικό βαθμό απολυτηρίου. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις προπτυχιακές μας σπουδές 1998 μέχρι 2003, προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Αυτό είναι φυσικά ένα παράδειγμα. Ο καθένας γράφει τις δικές του σπουδές. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε μόνο εκεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε και την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου και τι ακριβώς τίτλους σπουδών κατέχουμε. 2003, λοιπόν, απονομή. Τίτλους σπουδών. Ελληνική φιλολογία. Κλασική. Κατεύθυνση. Στη συνέχεια, 2004 με 2006, για παράδειγμα πάντα, μεταπτυχιακές σπουδές. Γράφουμε το πανεπιστήμιο, γράφουμε συγκεκριμένα το φορέα. Στη συνέχεια, για παράδειγμα 2006, γράφουμε τον τίτλο, απονομή τίτλου. Και ούτω καθεξής. Όποιος μπορεί και έχει αυτές την κατάρτιση και τις σπουδές, μπορεί να συνεχίσει με το διδακτορικό του και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα, φεύγουμε από τις σπουδές και την κατάρτιση. Και συνεχίζουμε με το κομμάτι ξένες γλώσσες. Το κομμάτι αυτό, τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, επειδή έγινε κατανοητό ότι μία γλώσσα και η επάρκεια που έχει κάποιος αυτήν δεν διαμορφώνεται μόνο από τα πτυχία που έχει πάρει. Ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνουμε αυτές τις πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικός. Καταρχήν γράφουμε στην αρχή τις ημερομηνίες απόκτησης των διαφόρων τίτλων, για παράδειγμα 1996, απόκτηση πτυχίου αγγλικών, για παράδειγμα lower, ή κατόπιν 1998, απόκτηση πτυχίου αγγλικών προφήτων.
efficiency και διάφορες πληροφορίες. Μετά, για παράδειγμα, άλλη γλώσσα, 1995, απόκτηση πτυχίου γαλλικών. Delft και ούτω καθεξής. Όμως, το κομμάτι αυτό πλέον δεν σταματάει μόνο εκεί. Θα πρέπει να λειτουργήσει ως εξής. Ερχόμαστε εδώ, γράφουμε τις γλώσσες που μπορεί να γνωρίζει κάποιος. Αγγλικά. Γαλλικά, ισπανικά. Και ερχόμαστε εδώ και γράφουμε το εξής. Ικανότητα ομιλίας. Ικανότητα γραφής. Ικανότητα κατανόησης. Και πιο συγκεκριμένα, στην αγγλική γλώσσα θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, ικανότητα ομιλίας. Άριστη, γραφής, άριστη, κατανόησης, εξίσου. Τα γαλλικά, ικανότητα γραφής, ομιλίας, συγγνώμη, πολύ καλή, γραφής, πολύ καλή, κατανόηση, πολύ καλή. Η ισπανική θα μπορούσαμε να πούμε μέτρια, καλή, μέτρια. Και αυτό ολοκληρώνει το κομμάτι ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανακοινωθεί στον επόμενο, έτσι, ενδυνάμει εργοδότη μας, να ανακοινώσουμε την επαγγελματική προϋπηρεσία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι πάλι έχουμε το στοιχείο του χρόνου και των ημερομηνιών και συγκεκριμένα γράφουμε επί παραδείγματι 2005 έως 2008 εργάστηκα ως καθηγητής. Της φιλολογικών μαθημάτων. Σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα δηλώσω τα στοιχεία της προηγούμενης εργασίας μου. Φροντιστήριο τάδε και μέσα σε παρένθεση θα γράψω διεύθυνση και τηλέφωνο της προηγούμενης εργασίας, όπου αν κάποιος θέλει να αναζητήσει πληροφορίες θα μπορεί να είναι στη διάθεσή του. Και στη συνέχεια, επίσης, συνεχίζω με την επαγγελματική προϋπηρεσία 2008 μέχρι 2011, εξίσου καθηγητής φιλολογικών μαθημάτων και ούτω καθεξής στοιχεία. Το κομμάτι αυτό που ολοκληρώνεται και η επαγγελματική προϋπηρεσία θα πρέπει να δώσουμε πληροφορίες περαιτέρω, πρόσθετες πληροφορίες στις πρόσθετες πληροφορίες μπορούμε να δούμε αν κάποιος κατέχει γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Αν έχει αποκτήσει και κάποιο πτυχίο, για παράδειγμα, θα μπορεί να το δηλώσει, π.χ. το 2000. Απόκτηση τίτλου ECDL. Επίσης μπορεί να δηλώσει κάποιος αν έχει δίπλωμα οδήγησης. Επίσης οι άρενες έτσι υποψήφοι μπορεί να δηλώσουν αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και άλλες πρόσθετες πληροφορίες που εσείς κρίνετε σκόπιμο να αναφέρετε. Μετά από τις πρόσθετες πληροφορίες θα μπορούσαμε να δηλώσουμε τα σεμινάρια στα οποία έχουμε παρακολουθήσει. Σεμινάρια, για παράδειγμα 1997, παρακολούθηση. Σεμιναρίου, η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα. Και συνεχίζουμε μετά το κομμάτι σεμινάρια με τις οργανωτικές δεξιότητες. Στο κομμάτι των οργανωτικών δεξιοτήτων κάποιος μπορεί να δηλώσει αν έχει προσφέρει εθελοντική εργασία, αν έχει βοηθήσει σε κάτι, στην οργάνωση κάποιας διαδικασίας και ούτω καθεξής. Τέλος, τελειώνει ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του κάθε υποψηφίου που μπορεί να είναι η μουσική, ο πολιτισμός, η γλωσσολογία και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν, αυτά ήταν μάλλον τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν ένα τυπικό αυτοβιογραφικό σημείωμα ή αλλιώς βιογραφικό όπως λέμε εν συντομία. Σε επόμενα βίντεο μαθήματα θα ασχοληθούμε και με τα άλλα βιογραφικά είδη. Μέχρι τότε, γεια σας.